Δανεικός στο Υπουργείο. Στην ταράτσα του Λαμπέτη. Έτσι. Σας περιμένουμε εδώ, έτσι καλοκαιρινά, δροσερά, ωραία. Τι ρόλο θα κάνεις? Τη γραμματέα, τέλος πάντων την διαιτέρα του Υπουργείου του κυρίου Αθανασίου. Και? Και γίνεται πανικός. Όχι σήμερα, όχι σήμερα. Επότε σε βολεύει, να κλείσουμε ένα ραντεβού. Γιατί σε φωνάζουν Μπάμπη και Μίτσο? Μπάμπη και Μίτσο γιατί είναι... Σε αυτό το θηλυκό που βλέπεις απέναντί σου, ναι. Γιατί είμαι Μπάμπης και Μίτσος. Βλέπω ποδόσφαιρο, μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Αλήθεια. Ναι. Τι ομάδα είσαι? Αν μπορώ και γήπεδο και τέτοια. Πανάθα. Εντάξει, τώρα δεν έχουμε ομάδα, αλλά είμαι Πανάθα. Δεν σου πω. Σοβαρά. Έχω και μπλούζα με το όνομά μου. Μου έχει κάνει δώρο Παναθηναϊκός. Μπλούζα την επίσημη στολή του Champions League με το όνομά μου από πίσω. Είσαι μια ωραία γυναίκα που αισθάνομαι ότι δεν το πιστεύεις για σένα αυτό. Κοίτα να δεις, εγώ θεωρώ ότι η ομορφιά είναι κάτι το οποίο είναι ευχάριστο, είναι ωραίο. Δεν έχω συνείδηση εγώ του ειδικού μου αυτού αν είμαι ωραία πολύ ή νόστιμη, μια χαρά. Αλλά δεν μου είναι και τόσο πολύ σημαντικό. Θα κάνεις κάποια επέμβαση πάνω σου? Έτσι όπως καθόμαστε και τα λέμε, όχι. Τώρα, αν αύριο το βρω ξυπνήσω και είμαι σαν μανιά, δεν ξέρω τι θα κάνω. Αλλά επειδή μέχρι τώρα η ηλικία μου είναι αρκετά συμβατή με την εικόνα. Δηλαδή, δεν έχω ξεφύγει, δεν έχω χαλάσει πολύ. Είναι χαρά, είστε θεάρα, είστε ρε μασά αυτό, του. Πάνω απ' όλα, ναι. Και okay. Ξέρεις τι μ' αρέσει με τον άντρα σου, έχετε μια πολύ ωραία σχέση και θέλετε να την κρατάτε μακριά από τα... Ναι, γι' αυτό είναι ωραία, επειδή είναι μακριά. Επειδή εμείς δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε διαφορετικά. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να ζουν μέσα στα φώτα και να παράλληλα να έχουν τις σχέσεις τους στις δικές τους ισορροπίες. Εμείς είμαστε λίγο, δεν το έχουμε αυτό. Έχετε αλλά... περάσει κρίση ποτέ? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα ζευγάρι στον κόσμο που δεν θα έχει τις δύσκολες στιγμές του. Αλλά εκεί είναι η μαγιά, να πας και λίγο παρακάτω από τη δύσκολη. Γιατί η δύσκολη θα έρθει. Πώς θα την κάνεις εύκολη τη δύσκολη, ναι. Η μικρούλα. Η μικρούλα είναι ήδη 7,5. Κάνεις πλάκα. Ναι. Τι λέει για σας? Έχει καταλάβει τι γίνεται? Δεν ξέρω πάρα πολύ αν έχει καταλάβει. Ξέρει ότι είμαστε ηθοποιοί, ξέρει αυτά. Έχει μείνει στο θέατρο επιτέλους. Πότε? Φέτος το χειμώνα. Και? Ήταν ενθουσιασμένη. Σε μένα αυτά. Εγώ δεν μασάω. Απάτη. Καμιά φορά αν έχετε κάποια ερωτική σκηνή στην τηλεόραση. Δεν θα τη διαχαθεί. Όχι, δεν είναι ακόμα έτοιμη για να δει. Δεν μπερδευτεί το παιδάκι. Τι σε φοβίζει γι' αυτό, δηλαδή, που είσαι μπερδευτή? Κοίτα να δεις. Επειδή δεν έχει δει ποτέ τίποτα μέχρι τώρα, είναι ξαφνικά λίγο περίεργο. Αν και τώρα σιγά-σιγά μπορεί να τα ξεχωρίζει αυτά τα πράγματα. Απλά δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος να το βάλει το παιδί σε μια διαδικασία να βλέπει τη μαμά του να τη φυλάει ένας ξένος άνθρωπος. Σωστά. Και τον μπαμπά του να φυλάει μια ξένη γυναίκα. Ας γίνει όταν αυτό θα είναι πιο εξοικειωμένη με τα σύριαλ και με τις ταινίες των ενηλίκων. Όταν λέω ενηλίκων δεν είναι εντολές των ενηλίκων, αλλά τέλος πάντων τα σύριαλ παίζουν κανονικά. Καλέ, με αυτό τι έγινε, τι έπαθε? Μικρή δεν θα γίνει ηθοποιός? Όχι, μικρή θέλω να γίνω πολίτρια. Έλα. Ναι, πολύ. Έπαιρνα τα ρούχα της μάνας μου, τα σιδέρωτα ή τα σιδερωμένα. Τα άπλωνα στις ντουλάπες, με πινέζες τα έβαζα στην ντουλάπια της κουζίνας. Πρέπει να έχει 3 εγκεφαλικά από τότε που νεκρεμούν. Και τελικά πώς προέκυψε η ηθοποιία? Ήμουν υπεύθυνη του 15 μελούς για το θεατρικό. Μία κοπέλα που έπρεπε να παίξει μια παράσταση τελευταία στιγμή. Παράσταση, ένα σκέτς. Ναι. Δεν ήρθε να παίξει. Εγώ επειδή ήμουν αυτή που άνοιγε και έκλεινε την πόρτα του σχολείου, της αίθουσας δηλαδή από το 15 μελές, ήξερα το εργάκι απ' έξω. Μαθαίνω και εύκολα. Και τι να κάνουμε, από το να χαλάσει η γιορτή, πήγα, το έκανα. Αυτό ήταν, μολύνθηκα. Αλήθεια. Ναι, απλό, τυχαίο. Τι να σου ευχηθούμε για το καλοκαίρι? Να μου ευχηθείτε να έχουμε υγεία όλοι οι άνθρωποι που αγαπώ, αν μπορούν και όλοι οι άνθρωποι του κόσμου. Αυτό, υγεία, δεν θέλω κάτι άλλο. Υγεία. Όλα, αλλά, Μαριάννα του Μασάτου. Καλό καλοκαίρι.